χαίρε άστρων νοητών, καταλάμπων τα σύμπαντα, τη λαμπρότητη των σώνοριμάτων. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, η Εκκλησία, ποια Εκκλησία, η Εκκλησία η Ορθόδοξος, είναι το πιο σπουδαίο, είναι το πιο αξιόλογο, είναι το πιο θαυμαστό καθίδρυμα του κόσμου. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι ουρανός. Η Εκκλησία, ο ναός, όχι ένας ναός που είναι στολισμένος με όλη την τέχνη την αρχιτεκτονική, όχι ένας ναός που έχει πολυελαίους και άμβωνας σκαλιστούς και δεσποτικούς θρόνους, αλλά ένα εξοκλής που είναι χτισμένο σε κάποια κορυφή ενός βουνού ή σε μια χαράδρα, ένα εξοκλήσι ταπεινό. Από την ώρα που θα μπει μέσα ο ιερεύς και θα φορέσει το πετραχύλι και θα πει το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και θα διαβάσει το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο και θα ψάλει εκείνα τα ολόγλυκα τραγούδια που δεν είναι τραγούδια της γης ούτε τραγούδια των ανθρώπων, αλλά είναι τραγούδια του ουρανού. Από την ώρα αυτή, την ώρα που ευρίσκεται ο παπάς μέσα στην εκκλησία και φορεί το πετραχύλι του και οι ψάρτε ψάλλουν και ο λαός προσέχει εις όλη την ιερά ακολουθία, την ώρα εκείνη ο άνθρωπος δεν πατάει τη γη. Ο άνθρωπος την ώρα εκείνη με φτερά αγγέλου και αρχαγγέλου περνάει τον υλικό κόσμο και φτάνει εις τον ουράνιο κόσμο. Γι' αυτό είπα ότι η Εκκλησία είναι ουρανός. Το ψάλλει η Εκκλησία ίδια. Λέγει σε κάποιο τροπάριο που δεν θέλω να το αναφέρω στην αρχαία γλώσσα, αλλά το μεταφράζω σε απλή γλώσσα. «Ω Θεέ μου», λέει, «πόσο σε ευχαριστούμε, πόσο σε σένα είμαθα ευγνώμονες, γιατί όταν μπαίνω μέσα στο ναό σου, μέσα στην εκκλησία σου, νομίζομαι ότι δεν βρισκόμαθα στη γη, αλλά βρισκόμαθα επάνω στον ουρανό». Ουρανός λοιπόν η εκκλησία, το κομμάτι αυτό της γης που ξεχωρίζει από όλη τη γη, το κομμάτι αυτό που είναι αφιερωμένο στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είναι ένα κομμάτι του ουρανού. Ουρανός, ήλιος, ποιος είναι ήλιος που ποτέ δεν βασιλεύσει, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το ψάλλει το απολυτίκιο της εορτής των Χριστουγέννων, ότι οι τις άστρες λατρεύοντες υπό αστέρωσε η δάσκοντο σε προσκυνήν των ήλιων της δικαιοσύνης. Αυτοί είναι οι αστρολόγοι, οι μάγοι που στην πατρίδα τους λατρεύανε τα άστρα ως θεούς και μέχρι σήμερα ακόμα. Αυτοί, ένα αστέρι τους οδήγησε στη Βηθλέμ για να προσυμνήσουν το βασιλιά του κόσμου που είναι ο ήλιος, ο ήλιος που φωτίζει ολόκληρο τον κόσμο. Ο ήλιος θα σβήσει, αλλά ο ήλιος αυτός, ο Χριστός, ο πνευματικός ήλιος, ουδέποτε θα σβήσει. Ουρανός, επαναλαμβάνω, η Εκκλησία, ήλιος είναι ο Χριστός, σελήνη, παρσέλινος. Είδατε χθες μόνο ότι ο ουρανός ήταν συνεφώδης, που ήταν η παρσέλινος, ποιος ο γλυκή, πώς εσκόρπιζε η σελήνη επάνω στη γη, παρσέλινος, ολόκληρο φεγγάρι που στέλνει γλυκές ελπίδες, που παρηγορεί τις καρδιές των πονεμένων, είναι η Παναγία μας. Έτσι την ονομάζουν οι δάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Επαναλαμβάνω, ουρανός η Εκκλησία, ήλιος ο Χριστός, πανσέλινος η Αγία μας Παρθένος. Και αστέρια, όπως υπάρχουν αστέρια τη νύχτα επάνω στον ουρανό, που φαίνονται σαν καντιλάκια, σαν πολυέλεος. Πόσο μάτι είναι άπιστοι. Κι αν γκρεμίσουν όλες τις εκκλησίες,
και δεν υπάρχει καντιλάκι μπροστά στον Χριστό και δεν υπάρχει πολυέλαιος στον κόσμο. Υπάρχει επάνω στον ουρανό ένας πολυέλαιος με εκατομμύρια πότα που κανένας άπιστος και καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να σβήσει επάνω τα αστέρια αυτά του ουρανού. Όπως λοιπόν υπάρχουν στο υλικό σώμα, στο υλικό σύμπαν, στο υλικό ουρανό, υπάρχουν τα αστέρια, και τα αστέρια είναι αμέτρητα, ακαταμέτρητα. Τα μετρούνε και κάθε μέρα όσο τα τηλεσκόπια αποκτούν πιο μεγάλη δύναμη και όσο τα μέσα της επιστήμης αυξάνουν, θαμπώνονται τα μάτια των αστρονόμων, γιατί στα βάθη του απείρου βλέπουν νέα άστρα, νέους ηλίους, νέα συστήματα, νέος γαλαξίας. Όσε μεγαλύτερα τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Θαυμαστός είναι ο ουρανός για τα άστρα του, αλλά πιο θαυμαστή είναι η Εκκλησία μας για τα δικά της άστρα. Ποια είναι τα άστρα? Τα άστρα της Εκκλησίας μας είναι οι Άγιοι, είναι οι ασκητέ, είναι οι ομολογητέ, είναι οι διδάσκαλοι. Και όπως μέσα στα άστρα, όλα τα άστρα δεν είναι τα ίδια, άλλα άστρα είναι μικρά, άλλα άστρα είναι μεγάλα, άλλα άστρα λάμπουν με ένα κοκκινοπό φως, άλλα έχουν διάφορα φώτα, ποικιλία χρωμάτων και ποικιλία λάμψεως. Και μεταξύ των αστέρων διακρίνονται μερικά αστέρια που αστρονόμοι το ονομάζουν αστέρας πρώτου μεγέθους, τα οποία και λεγυμνού οφθαλμού ακόμα, οι οποίοι και λεγυμνού οφθαλμού είναι ορατοί από τον άνθρωπο. Ούτω πως και στην Εκκλησία μας υπάρχουν Άγιοι, Άγιος από Άγιο διαφέρει, υπάρχουν Άγιοι, Άγιοι που είναι αστέρια πρώτου μεγέθους. Αστήρ πρώτου μεγέθους είναι ο Άγιος Αθανάσιος, περί του οποίου μιλήσαμε, ο οποίος εόρταζε την προηγουμένη Κυριακή και περί του οποίου είπαμε λίγα τεινά κατά το προηγούμενο Σάββατο. Αύριο στον ουρανό της Εκκλησίας ανοίξτε τα μάτια σας, αξανατολών ανατέλεια αστήρ πρώτου μεγέθους. Το ψάλι απόψε σήμερα η Εκκλησία μας δεν είναι δική μου, δεν είναι δική μου εικόνα, δεν είναι δική μου παράδειγμα. Το ψάλι των μικρών εσπερινών σήμερα η Εκκλησία μας και λέγει ότι χέρις αστρονοητό, χέρις αστέρι, όχι φτιαγμένο από ήδη φθαρτή, αλλά αστέρι φτιαγμένο από πνεύμα, αστέρι φτιαγμένο από διαρρήματα, χέρι αστέρι που εσκόρπισε το φως σου, λάμπει στον κόσμο ολόκληρο. Και το αστέρι αυτό, το αυριανό αστέρι, είναι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Νεανζινός. Και περί του Αγίου Γρηγορίου του Νεανζινού θα μου επιτρέψετε αγαπητοί μου να είπω πολύ ολίγα, διότι ούτε εγώ έχω δυνάμεις, αλλά ούτε εσείς έχετε τέτοια όρεξη πνευματική να καθίσετε ώρα ολόκληρο, εάν σας διηγηθώ το βίο του Αγίου Γρηγορίου του Νεανζινού από αρχή μέχρι τέλους, με όλη τη λεπτομέρεια, εάν ανοίξω τα συγγραμματά του και σας διαβάσω περικοπάς από τα Άγια συγγραμματά του, όχι ένα κηρύγμα, όχι δύο κηρύγματα, 10 και 15 κηρύγματα δεν φτάνουνε για να παρουσιάσω ενώπιόν σας την τεραστία αυτή φιλολογική και εκκλησιαστική φυσιογνωμία, το λαμπρό αυτό αστέρι της Εκκλησίας του Πνεύματος, της Εκκλησίας των αρετών και της πίστεως. Γρηγόριος, Θεολόγος, Νεανζιανζινός, εγεννήθη τον 4ο αιώνα. Εγεννήθη πού? Όπου εγεννήθηκε ο Άγιος Παντελήμωνας. Πού? Όπου εγεννήθηκε ο Άγιος Βασίλειος. Πού? Όπου εγεννήθηκε ο Άγιος ο Χρυσόστομος. Πού? Όπου εγεννήθηκαν και 40 μάρτυρες. Πού? Όπου εγεννήθη στην χώρα των μαρτύρων και των ηρώων. Εγεννήθη στη χώρα που εγέννησε τους περισσότερους μάρτυρας, τους μεγαλύτερους μάρτυρας, τους μεγαλύτερους πατέρας Εκκλησίας. Εγεννήθη στην Μικρά Ασία. Ναι, στη Μικρά Ασία, την Αλυσμόνητο. Όποιος την είδε, όποιος την έζησε, είτε στα βιβλία, είτε στην ιστορία, ή όποιος κατάγεται από τα μέρη εκείνα, τα ευλογημένα, είναι αλυσμόνητος. Στη Μικρά Ασία, από τη Σμέρνη, από τη Σμύρνη μέχρι τον Κάφκασο και από την Ταρσό μέχρι τα Δαρδανέλια και μέχρι κάτω απάνω στην πόλη, η Μικρά Ασία, στη Μικρά Ασία ήταν, όπως λέγουν οι δάσκαλοι, το λίκνον του χριστιανισμού, η κούνια, όπως το μικρό παιδάκι το βάζει τη μάνα του στην κούνια και από την κούνια μεγαλώνει, έτσι η κούνια του χριστιανισμού ήταν η Μικρά Ασία. Για μετρήστε μέχρι το 1922 όσοι πατέρες μας, όσοι αδέρφια μας μεγαλύτερα πήγαν στη Μικρά Ασία, άμποσαν τα μάτια τους σε ραματιές, σε ποτάμια, πέρα από το Σαγκάριο, κοντά στην Άγκυρα, πέρα στην Τραπεζούντα, εκκλησιές αρχές,
μνημείματα αρχαία, να σκαλίσεις τα κόμματά της πέρα ως πέρα, και ένα μαρτύριο και ένας Άγιος. Δεν υπάρχει πέτρα, δεν υπάρχει βουνό, δεν υπάρχει ρεματιά, δεν υπάρχει τίποτε που μέσα να μην μυρίζει από αγιοσύνη. Για μετρήστε πόσες εκκλησίες είχε μέχρι το 1922, 4.000 εκκλησίες. Για μετρήστε πόσες μητροπόλεις, 80 μητροπόλεις. Για μετρήστε μοναστήρια, 200 μοναστήρια. Το περισσότερο, το λαμπρότερο απ' όλα ήταν το μοναστήρι του Σουμελά, όπου υπήρχε η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κόσμος αλυσμόνητος, εκατομμύρια χριστιανών, πρόγονοι ενδόξων προγόνων, που σβήσανε. Δεν υπάρχει πια καμπάνα, δεν υπάρχουν πλέον μοναστήρια, δεν υπάρχουν πια εκκλησίες, δεν υπάρχει πλέον τίποτα, κοράκια επάνω στα μνημεία των πατέρων μας, επάνω στους τάφους των ηρώων μας. Κουράκια, γιατί, ένα γιατί μεγάλο, γιατί Θεέ μου, για τις αμαρτίες όλος μας, μας ξερίζωσε ο Θεός από τη Μικρασία, ξερίζωσε το δέντρο αυτό που 18 αιώνες υπήρχε εκεί πέρα στη Μικρασία, και τώρα χριστιανοί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, σας είπα σε ένα προηγούμενο κήρυγμα νομίζω, ή προ 4-5 μηνών, μιλώντας εδώ στην εκκλησία, είπα ότι υπάρχουν μερικοί, αλλά αυτοί δεν τολμάνε να κάνουν το σταυρό τους, δεν τολμάνε να προσκυνήσουν τον Χριστό, δεν τολμάνε να πουν το όνομά τους, αλλά τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, κατεβαίνουν μέσα στις χαραγνιές, κάτω στα υπόγεια και προσκυνούν με δάκρυα την εικόνα του Χριστού. Είναι όλοι οι χριστιανοί στον πόντο, λέγονται κρυπτοχριστιανοί. Στη Μικρά Ασία λοιπόν, να επανέλθω στον λόγο μου, στη Μικρά Ασία γεννήθηκε ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, σε ένα μικρό χωριό Ανζιανζινό, από το οποίο πήρε και το όνομα Ναζιανζινός, σε μια επαρχία της οποίας πρωτεύουσα ήταν η Κεσάρια. Εκεί γεννήθηκε οι γονείς του. Θέτε να παρουσιάσω την ταυτότητά του, όπως εσείς έχετε ταυτότητα, έχει και ο Γρηγόριος Ναζιανζινός ταυτότητα. Οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν χριστιανός, όχι, τι ήτανε, ανήκε σε μια περίεργο αίρεση, σε ένα περίεργο αιρετικό σύμπλεγμα. Ήτανε, η αίρεση ήταν 70% ιδωλολάτρης και 30% Ιουδαίος. Ένα μείγμα, ένα μοσαϊκό ιδωλολατρίας και Ιουδαϊσμού. Δεν πίστευε στον Χριστό. Κι όμως, η μητέρα του ήτανε χριστιανή. Ήτανε αγία γυναίκα, από τις σπάνιες γυναίκες του κόσμου. Το όνομα της μάνας του λεγόταν Ενώνα. Ο πατέρας του ιδωλολάτρης, η μάνα του χριστιανή. Πήραν διαζύγιο, όχι. Εδώ σε θέλω. Το να ζει γυναίκα με έναν άγιον άνθρωπο είναι εύκολο. Το να ζει γυναίκα με μια τίγρη, με έναν άθεο και άπιστο. Κι όμως η Εκκλησία δεν επιτρέπει διαζύγιο. Όσες γυναίκες που έχετε των σκυρών κλήρων, τη σκυρά περιπέτεια να ζείτε με άνδρας οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, που δεν πιστεύουν στον Κύριο, πρέπει να μιμηθείτε την Όνα. Τι έκανε η Όνα? Με τα δάκρυά της, με την προσευχή της, με το λαμπρό της παράδειγμα, εμαλάκωσε τη σκυρά καρδιά του άντρός της και τον έκανε χριστιανό, και βαπτίστηκε ο χριστιανός. Και όχι μόνο ευαπτίστηκε, αλλά έγινε και ιερεύς του υψίστου. Και όχι μόνο ιερεύς, ύστερα από πολλά χρόνια έγινε ακόμα και αρχιερεύς και επίσκοπος Ναζινού. Βλέπετε τη δύναμη της γυναικός, πως κατόρθωσε ένα ιδωλολάτρη, ένα σκυρόν, να τον μεταβάλει εις χριστιανόν, νόν. Χαρά της ήταν η βάπτιση του ανδρός της. Χαρά της ήταν η μεταστροφή του συζύγου της. Αλλά πιο χαρά μεγάλη εδοκίμασε η νόνα, διότι είχε το μικρό της Γρηγόριο. Ο Γρηγόριος από μικρό το παιδί φαίνεται. Πέστε μου τι παιχνίδια παίζει το παιδί. Πέστε μου τι τραγουδάει το παιδί. Πέστε μου που συχνάζει το παιδί. Πέστε μου που γυρίζει το παιδί. Πέστε μου τι κάνει το παιδί. Να σας πω τι θα γίνει το παιδί. Είναι μεγάλη υπόθεση το παιδί. Λοιπόν, το μικρό παιδί ο Γρηγόριος, με τα στραφτερά του μάτια, φαινότανε ένα εφιέστατο παιδάκι. Ήταν εφιέστατος. Διάβαζε μέρα νύχτα. Τι είπα διάβαζε. Ρουφούσε. Σαν το παιδί που ρουφάει το γάλα από το βυζί της μάνας, σαν το διψασμένο που ρουφάει το νερό, σαν το πεινασμένο που τρώει το καρβέλι. Σπάνια παιδιά στον κόσμο. Γνώρισα παιδιά που τα φωνάζει η μάνα να διαβάσουν. Γνώρισα παιδιά που τα φωνάζουν οι άλλοι φίλοι των να παίξουν στο γήπεδο. Γνώρισα παιδιά που τα βλέπεις τη νύχτα μέχρι τις πρωινές ώρες. Αχ, τα παιδιά αυτά δεν τα μάζεψε το κράτος. Αχ, τα παιδιά χρειάζεται μια επανάσταση.
Φεύγω από το θέμα. Το πρώτο θέμα, πέστε μου τα προβλήματα της Ελλάδος. Πόσα είναι, 100? Το πρώτο πρόβλημα είναι η νεότητα, είναι τα παιδιά, είναι το εκπαιδευτικό πρόβλημα. Πρέπει να το πω με όλο το βάρος ότι το πρώτο πρόβλημα δεν λύθηκε. Δεν το έλυσε η Ελλάς. Άλλα κράτη τα έλυσε. Το πρώτο πρόβλημα δεν λύθηκε. Έπρεπε να λυθεί το πρώτο πρόβλημα. Δεν έχει λυθεί το πρώτο πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν και σήμερα παιδιά έξυπνα, σαν το παιδί Γρηγόριος που ήταν στο μικρό το χωριό, αλλά έπεσε στα χέρια μάνας εκλεκτής, έπεσε μέσα σε λαμπρών οικογενειακών περιβάλλων. Όταν το είδε ο πατέρας, όταν το είδε η μάνα, ότι ήταν ένα πνεύμα εξαστράπτων, μία ευφυΐα, τι είπα ευφυΐα, μία μεγαλοφία. Το τι εστί μεγαλοφία, νομίζω το εξήγησα πέρυσι όταν μιλούσε εδώ κατά την εορτή των τριών ιεραρχών. Μεγαλοφία ήτανε, στα γράμματα πρώτος. Ναι, και οι γονείς του το παν κατέβαλαν για να τον μορφώσουν. Μορφώθηκε στο μικρό του χωριό στην Αλζενζινό. Από εκεί έφυγε πήγε στην Κεσάρια, που είχε σχολεία μεγαλύτερα. Από την Κεσάρια έφυγε και πήγε σε μια άλλη πόλη που είχε μια περίφημη βιβλιοθήκη με χιλιάδες περγαμινάς και παπύρους. Επήγε στην Αλεξάνδρεια που είναι χτισμένη παρά των ήλων ποταμών. Επήγε από την Αλεξάνδρεια, δεν ικανοποιείτο. Ούτε το σχολείο της Αλζενζινού, ούτε το σχολείο της Κεσαρίας, ούτε κανένα σχολείο. Ήθελε να πάει στην πόλη των γραμμάτων, στην πόλη της σοφίας, στην πόλη της καλλιτεχνίας, στην πόλη που θεωρείται το κάθημα της ανθρωπότητας. Ήθελε να πάει στην Αθήνα. Οι γονείς του είχαν δισταγμό, αλλά αυτό σε επέμενε να πάει στην Αθήνα, να μορφωθεί, να σπουδάσει τα εγκύπια μαθήματα. Και σε ηλικία 22 χρονών, με την ευχή της μανούλας του, μπήκε στο καράβι να πάει στην Αθήνα. Ο μυστήρια της ζωής. Όταν ταξίδευε το πλοίο που ήταν μέσα ο Γρηγόριος, όταν το πλοίο ευρίσκεται ανάμεσα στον ωκεανό, ανάμεσα στη θάλασσα, στην αγριεμένη θάλασσα μεταξύ Ρόδου και Κρήτης, ο τότε σηκώθηκε αέρας. Τα κύματα όριασαν, τα κύματα μεγάλωσαν πελώρια. Το πλοίο, το ατελέσε πλοίο της εποχής, κινδύνευε από ώρα σε ώρα να πνιγεί, να βάγει ο βέβαιο. Ο Γρηγόριος, 22 χρονο παιδάκι, νέος, έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε το Θεό. Δεν ήταν ακόμα χριστιανός, δεν είχε βαπτιστεί ακόμα, γιατί στην εποχή βαπτιζόταν σε μεγάλη ηλικία. Και ήθελε πρώτα να διδαχθεί, να γνωρίσει το Ευαγγέλιο, να ξέρει τι είναι ο χριστιανισμός. Τι, αλλά η μάνα του τον καλλιέργησε. Ξέχασα να σας πω, όταν ο Γρηγόριος έμαθε να συλλαβίζει, όταν ο Γρηγόριος έμαθε το αλφαβητάριο, η μάνα του ήταν γεμάτη χαρά. Έγραφε επάνω στα τετράδιά του, επάνω στην άμμο, επάνω στο κερί που γράφανε τότε, επάνω σε παπύρους και παπύρους, άρχισε να γράφει καλλιτεχνικά το όνομά του. Τότε η μανούλα του και χάρηκε και δάκρυα, γιατί καμιά χαρά στον κόσμο δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά που αισθάνεται ο πατέρας, ο φτωχός που κάθεσε για καλύβι, όταν βλέπει ότι ο Θεός του χάρισε ένα παιδί έξυπνο, ικανό, δραστήριο. Χάρηκε η καρδιά του που το είδε. Και όταν το είδε να γράφει τα πρώτα γράμματα, τότε η μάνα του, η εκλεκτή του μάνα, η Νόνα η Αλυσμόνητος, του έκανε ένα δώρο. Ποιο δώρο? Για ακούστε το, εσείς δεν το κάνατε. Εσείς οι μανάδες τα κολαστείτε και οι πατεράδες. Δεν το κάνατε. Μπορείτε να φανταστείτε τι δώρο έκανε η Νόνα στο παιδί της όταν έμαθε τα πρώτα γράμματα. Μπορείτε να το φανταστείτε. Τι τάμα, ένα παιδί μου, του λέει, πήγε και αγόρασε ένα βιβλίο. Τότε ήταν πανάκριβα τα βιβλία. Δεν ήταν τόσο εύκολα. Τώρα με 10 δραχμές αγοράζει ένα βιβλίο. Με 10 δραχμές αγοράζει ένα Ευαγγέλιο. Τότε ήταν μια ολόκληρη περιουσία τα βιβλία. Πήγε και αγόρασε, όπως ο πατέρας του Αγίου του Καλυβίτου, αγόρασε Ευαγγέλιο και του έδωσε Ευαγγέλιο και το είχε στον κόλπο του Αγίου Ιωάννης Καλυβίτης. Έτσι και η μάνα του, η Νόνα, πήγε και αγόρασε βιβλίο, το χρήσωσε και το έδωσε στο παιδί του. Γρηγόριε, παιδάκι μου, εγώ θα πεθάνω. Μα το βιβλίο αυτό να το έχεις στο προσκεφαλό σου. Όπου να είσαι, στην ερημιά, στην εξοχή, όπου να γίνεις μεγάλος, να γίνεις μικρός, να γίνεις οπουδήποτε σε ρίψει η πρόνοια του Θεού, το Ευαγγέλιο να μην το χωρίζεις. Το πήρε, γονάτισε, φίλησε το χέρι της μάνας και πάντα, λέγει ο Γρηγόριος, ποτέ μου δεν θα ξεχάσω. Ήταν πια γέρος, 70 χρονών, 75 χρονών, ασπρίσανε τα μαλλιά του, η μάνα του πέθανε, κοιμήθηκε τον ύπνο του δικαίου. Μα ο Γρηγόριος το είχε πάντα το Ευαγγέλιο δίπλα του, θυμούνταν τη μανούλα του, την Άγια Στιγμή που τους έδωσε. Σε ρωτώ εσάς γονείς, δώσατε ποτέ στο παιδί σας, στα χέρια σας, το Άγιο Ευαγγέλιο?
Του μιλήσατε ποτέ για το θησαυρό αυτό το ανεκτήμητο? Του ανοίξατε ποτέ το Ευαγγέλιο να του διαβάσετε πέντε γραμμές? Ω γονείς, ω γονείς. Επανέρχομαι. Το καράβι πήγε να πνιγεί και ο Γρηγόριος γονάτισε σαν τον Παύλο που κυβεύε να πνιγεί κοντά στη Μάρτα, στο Άγιο αυτό νησί, του Παύλου το νησί. Έτσι λοιπόν κινδύνευε να πνιγεί και έκανε προσευχή στο Θεό και έκανε τάμα. Τι τάμα, τάμα. Όχι τέτοια τάματα. Τι τάμα έκανε? Να βγει ο Θεός να τον σώσει. Να βγει να πατήσει τη ξηρά. Και υπόσχετο στο Θεό τι να κάνει το τάμα του. Είναι πρέπει να μάθει το τάμα του. Που τέτοιο τάμα δεν έχει Φλόρινα. Ούτε η πατρίδα μα τέτοια τάματα. Λίγα τάματα. Τι τάμα, να ανάψει λαμπάδα σαν τον πόη του, να ανάψει τα καντήλια στην εκκλησιά, να νηστεύει 40 μέρες, να ανοίξει εκκλησίες. Εύκολα τάματα είναι. Εύκολο να ανάψει μια λαμπάδα σαν τον πόη σου. Εύκολο να έρθει εδώ στην εκκλησία να ανάψει κεριά. Εύκολο να ανάψει καντήλια και πολυέως. Εύκολο να ανοίξει εκκλησίες. Εύκολο να κάνει ελεημοσύνες. Ποιο το τάμα? Ποιο το τάμα? Νέος αυτός, μπουμπούκι ανοιχτό στον ήλιο και στη χαρά και στην αφόλαψη. Σε 22χρονο λέγει: Χριστέ μου, αξιώσε με να πατήσω, θα βαπτιστώ και από τότε τον εαυτό μου όλο θα τον εφερώσω στο Θεό. Σε σένα θα τον εφερώσω, σκέψη μου θα σε εσύ, αίσθημά μου θα σε εσύ, ενεργειά μου θα σε εσύ. Τίποτα άλλο δεν θα σκέπτομαι στον κόσμο παρά μόνο σε. Αφιέρωσε τον εαυτόν του εξ ολοκύρου. Γι' αυτό λέγει, αλλά πρέπει να πούμε και ένα άλλο, ότι όχι μόνο ο Γρηγόριος έδωσε τον εαυτό του στο Θεό, αλλά και η Άγια του Μάνα που παρακαλούσε στο Θεό να αποκτήσει παιδί, μόλις γεννήθηκε, σταύρωσε τα χέρια της Ινώνα και είπε: Θεέ μου, δικό σου είναι, δικό σου, σε σένα ανήκει το παιδί αυτό. Δωτός εκ μικρός αυτού υπήρξε. Λοιπόν, σώθηκε από το ναυάγιο, βγήκε έξω, πήγε στην Αθήνα, στην άγνωστη πολιτεία. Έμενε εκεί, αλλά σε λίγο να. Και έρχεται μακριά από την Κεσάρια ένας φίλος του, ένας γνωστός του, έρχεται ο Μέγας Βασίλειος. Ναι, έρχεται ο Βασίλειος να σπουδάσει και αυτό τη σοφία των προγόνων μας, να μάθει τα γράμματα που είχε μέσα στην Αθήνα η μεγάλη και η υψηλή. Με το Βασίλειο, συμπατριώτη του Εκαπαδοκίας, συνδεθήκανε στενά με ένα σύνδεσμο άρρηκτο, με ένα σύνδεσμο σπανίως συναντώμενο στην ιστορία του κόσμου. Ήτανε αγνοί νέοι, διέφερα από τους νέους νέους. Η Αθήνα, η αρχαία Αθήνα με τα αγαλματά της, η αρχαία Αθήνα με τους φιλοσόφους της, η αρχαία Αθήνα με τους ποιητάς της, η αρχαία Αθήνα με τους επικουρίους φιλοσόφους της που έλεγαν φάγουμε, πίουμε, αύριο να αποθνίσκομαι. Η αρχαία Αθήνα με την πορνεία και τη μοιχεία της και τον εκφυλισμό της δεν επηρέασαν τα πνεύματα αυτά. Ήσαν συνδεμένοι με την αγάπη του Χριστού. Είχε πολλούς δρόμους η Αθήνα. Πολλούς όπως και τώρα. Τώρα έχει 5.000 δρόμους έχει η Αθήνα. Είχε και αυτή πολλούς δρόμους η Αθήνα. Είχε δρόμο που πήγαινε στα θέατρα. Είχε δρόμο που πήγαινε στα μαρτουλάτα σπίτια. Είχε δρόμο που πήγαιναν στα υποδρόμια. Είχε δρόμο που πήγαιναν στα κέντρα των διασκεδάσεων. Είχε δρόμο που πήγαινε κάτω στο Σούνιο και κάτω στο Φάγερο και αοργίαζαν οι νέοι. Πολλούς δρόμους ήξερα. Δεν τους πάτησε ο Γρηγόριος τους δρόμους αυτούς. Δεν τους πάτησε ο Μέγας Βασίλειος τους δρόμους αυτούς. Δύο δρόμους ήξεραν μέσα στην Αθήνα που μείνανε πέντε χρόνια να σπουδάσουν τη φιλοσοφία, την αστρονομία, την ιατρική, τη φιλοσοφία, την ποιήση. Πέντε χρόνια που μείνανε, δύο δρόμους ήξεραν τα δύο εκλεκτά παιδιά της Καπαδοκίας. Ένα δρόμο που πήρε σχολείο και τον άλλο δρόμο που πήγαινε στην εκκλησιά του Χριστού μας. Έτσι μορφωθήκανε. Μείνανε πάντα, όχι. Έφυγε πρώτος ο Βασίλειος. Αηδιάσας τη φιλοσοφία και την ποιήση και την αισθότητα των αρχαίων προγόνων μας. Ο δε Ναζιανζινός έμεινε. Παρολίγο να μην. Γιατί τον ήθελαν καθηγητή της ρητορικής. Πέσανε στα πόδια τους οι αρχαίοι Έλληνες να μείνει εκεί με μισθό μεγάλο, με απολαβάς, με τιμάς και δόξας. Να μείνει καθηγητής της ρητορικής. Διότι είχε αναπτυγμένο το χάρισμα της ρητορικής όσον ο δις άλλος των πατέρων. Δεν έμεινε. Τον τραβούσε η μανούλα του, τον τραβούσε το χωριό του, τον τραβούσε το τάμα του, τον τραβούσε και έφυγε και πάει στην πατρίδα του. Στην πατρίδα του, όχι. Πού πήγε? Στην έρημο. Πού? Στον πόντο, στα ερημητήρια του πόντου. Ω πόντε γη Αγία που σκέπασες πνεύματα μεγάλα. Ω πόντε έρημε που εγνώρισες τα βήματα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Εκεί στα φαράγγια, πέρα από ένα ποταμό που έτρεχε απότομα σε ένα γκρυμνό βουνό, επάνω σε μια κορυφή, στήσανε τις σκηνές των τα τσαντήρια των. Ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος σκάβανε τη γη.
που αλλιεργούσαν τα κυπάρια τους. Ζήσανε τη νύχτα, βγαίναν έξω, κοιτάζανε τα άστρα, γιατί ήταν και αστρονόμοι περίφημοι, μελετούσαν τις γραφές. 10 χρόνια καθίσανε στην έρημο, μέσα στην έρημο. Διάβασαν τη γραφή καλά. Και μετά από 10 χρόνια ο Γρηγόριος πήγε να δει τη μάνα του, πήγε να δει τον πατέρα του. Τον έπιασαν. Τον έκανα με τη βία, παπά. Τον έκανα με τη βία, ιερέα. Αλλά αυτός έκλαιγε. Έφυγε, πήγε πάλι στην έρημο. Αλλά μετά ξαναγύρισε στο χωριό του. Εκεί ο Μέγας Βασίλειος τον κάνει επίσκοπο σε μια μικρά επαρχία των Σασίμων. Μα δεν έμεινε ποτέ ευχαριστημένος. Κάτι τον τραβούσε. Ο Θεός τον πρόριζε για τα μεγάλα και υψηλά. Και μια μέρα λαμβάνει γράμμα. Από πού? Λαμβάνει επιστολή από την πόλη. Την πρωτεύουσα, την καινούργια πρωτεύουσα της απεράντου Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Λαμβάνει γράμμα από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Λέγουν: Γρηγόρη, έλα. Αν αγαπάς το Θεό, αν αγαπάς το Χριστό, αν αγαπάς την Ορθοδοξία, έλα σε εμάς να μας βοηθήσεις. Γιατί? Την είχαν πέσει, πέσανε μέσα στην Κωνσταντινούπολη οι Αριανοί. Περί τον οποίο σας ομίλησα στην προηγουμένη μου ομιλία. Πέσανε εκεί μέσα οι Αριανοί, οι οπαδοί του Αρίου. Πέσανε οι λύκοι, οι βαρείς που τσάκιζαν το ποιμιόν του Χριστού μας. Είχε 200 εκκλησίες, είχε η Κωνσταντινούπολη. Τις πήραν όλοι οι Αριανοί. 199 εκκλησίες τις πήραν οι Αριανοί. Η Ορθοδοξία ένα ναό μόνο είχε. Μέσα στην απόλαυτη πόλη έμεινε μόνο ένας ναός. Ο ναός της Αγίας Αναστασίας, ένας μικρός ναός έξω από την πόλη. Μόνο αυτός ο ναός έμεινε στους Ορθοδόξους. Και να τον ο Γρηγόριος, σε ηλικία 50 ετών, 55 ετών, να τον και έρχεται. Δεν είχε ανάστημα υψηλών. Όταν τον είδαν, τον εμικτήρισαν, τον γέλασαν, τον περιέπαιξαν οι εχθροί. Αλλά ο Γρηγόριος ήταν αηδόνι. Όπως το μικρό αυτό αηδόνι αξίζει παραπάνω από έναν κόρακα και από μεγάλα πουλιά, έτσι και ο Γρηγόριος, ο μικρόσωμος Γρηγόριος, ήταν το αηδόνι της Εκκλησίας. Ανέβηκε, άνοιξε το στόμα του. Μα τι λόγια ήταν αυτά? Τι φωτιά έβγαινε από το στόμα του? Τι πνευμάγιον, τι δύναμη ουρανία? Μάγεψε τον κόσμο. Μαζεύτηκαν Ιουδαίοι, μαζεύτηκαν άπιστοι, μαζεύτηκαν άδελ. Και τι έλεγε το τραγούδι του? Τραγούδι! Αχ, κόσμε, κόσμε, δεν θα νιώσεις ποτέ τον Γρηγόριο, δεν θα νιώσεις ποτέ τους ποιητάς. Τραγούδι του δεν ήταν τίποτε το μάταιο, δεν ήταν οι άρωτες της γης, δεν ήταν τα πρόσωπα τα πολιτικά. Τραγούδι του που τον έκανε ήταν ποιο? Το πιο μεγάλο πράγμα, το πιο υψηλό πράγμα. Ο Θεός, μόνο ο Θεός. Θεό έχουν και οι Τούρκοι, Θεό έχουν και οι Ινδοί, Θεό έχουν και οι Ιαπωνέζοι, Θεό έχουν και τα έθνη ολόκληρα. Όχι απλώς ο Θεός, ο Εντριώδη Θεός, η Αγία Τριάς, Αγία Τριάς σώσον τον κόσμο σου. Άκουε το όνομα της Αγίας Τριάδος και έκλαιγε. Έκανε ομιλίες, σπουδαιότατες ομιλίες και απέδειξε με επιχειρήματα λογικά, με επιχειρήματα της γραφής, με επιχειρήματα των αρχαίων διδασκάλων. Απέδειξε ο Γρηγόριος, όπως αποδεικνύει ο μαθηματικός στον πίνακα, 2 και 2 = 4, απέδειξε με προσωπική σκέψη, απέδειξε ότι υπάρχει Θεός, απέδειξε ότι υπάρχει Θεία Πρόνοια, απέδειξε ότι παραπάνω από όλα είναι ο Θεός, απέδειξε ότι ο Θεός είναι Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Τα απέδειξε αυτά, γι' αυτό ονομάστη θεολόγος, γιατί ομίλησε για το Θεό. Μετά λίγα χρόνια και έρχεται στο θρόνο, πέφτει ο Ιλιανός ο Παραβάτης, πέφτουν οι άθεοι και έρχεται εκεί απάνω ο ένας εκ των εκλεκτών αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, ο Θεοδόσιος ο Μέγας, και τον παίρνει με τη βία τον Γρηγόριο και τον κάνει Πατριάρχη, τον κάνει αρχιεπίσκοπο επάνω στην πόλη των ονείρων μας, επάνω στην Κωνσταντινούπολη. Πατριάρχη, διδάσκαλος του Ευαγγελίου, πρίτορας εκλεκτός, μάζεψε τον κόσμο, πήρε τις εκκλησίες, όλες τις καθάρισε, τις αγίασε και τις έκανε όλες ορθόδοξες. Έμεινε στο θρόνο, ούτε 2 χρόνια δεν έμεινε στο θρόνο. Γιατί? Ήτανε μια ψυχή ευαίσθητος. Τον φώνησαν οι συναδελφοί του, τον φώνησαν οι επίσκοποι, τον φώνησαν οι κριτικοί, τον κατελείωξαν οι πλούσιοι, οι άρπαγες και οι πλεονέκτες. Το έκαναν μεγάλες ιστορίες. Και αυτός, συκοφαντίες, διαβολές, μια μέρα που πήγαινε στην εκκλησιά, όταν ακόμα ήταν ιεροκήρυκας, μια μέρα που πήγαινε στην εκκλησιά της Αγίας Αναστασίας να κηρύξει, μια μέρα μαζεύτηκαν οι Αριανοί, λυσσασμένα σκυλιά, αφρίζαν από το κακό τους, πήραν λιθάρια, βροχή λιθάρια.
πήγαν να τον σκοτώσουν. Μόλις γλίτωσε από τον κίνδυνο αυτό. Αλλά δεν το φοβούνταν τα λιθάρια. Δεν φοβούμε, λέει, τα λιθάρια. Δεν φοβούμε τα κοτρόνια. Φοβούμε τις συκοφαντίες και διαβολές. Συκοφαντίες, διαβολές. Ευαίσθητος ψυχή. Θυμούνταν το προγονικό μας. Φοβούτας διαβολάς. Κάμψε μισό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα. Μαχαιριά στην καρδιά του άντρος. Μαχαιριά στη γυναίκα. Είστε γυναίκες. Μη τρέμετε να μην σας συκοφαντήσουν. Είστε άνδρες, τρέμετε. Δεν υπάρχει χειρότερο όπλο του διαβόλου από τη συκοφαντία. Ευαίσθητος ψυχή. Δεν ήταν Αθανάσιος που ήταν σκυρός σαν το μέταλλο. Δεν ήταν Χρυσόστομος που αγωνίζοντο. Ήταν μη ευαίσθητος ψυχή. Ήταν παιδί της νόνας. Όταν είδε τις συκοφαντίες, όταν είδε την κακία, τα εμίσησε όλα. Και μια ωραία πρωία λειτουργά για τελευταία φορά και λέγει: Κύριε, παρετούμε, φεύγω. Χαίρετε λαοί και κόσμε, χαίρετε βασίλεια, χαίρετε ακροατέ, χαίρετε κόσμε. Έφυγε. Πού? Πήγε μακριά, πολύ μακριά, πολύ μακριά. Πήγε κάτω στην Αζαζινό. Δεν είχε πεθάνει πλέον η μαγεία του μάνα, είχε πεθάνει ο πατέρας του, πέθανε ο βασίλειος ο φίλος του. Γέρος πια ήτονε, κύκνος. Και όπως για το κύκνο λένε ότι το τελευταίο του τραγούδι είναι το πιο γλυκό τραγούδι όταν πλησιάζει ο κύκνος, όπως αυτοί οι κύκνοι που είναι μες στη λίμνη του Άγρα. Όταν πεθαίνουνε, μου λέγει κάποιος, τραγουδούνε το όμορφο τραγούδι, το πιο ωραίο τραγούδι, το κύκνος το τραγουδάει όταν πλησιάζει. Έτσι και ο γεροκύκνος της εκκλησίας μας, ο Γρηγόριος ο Ναζαζινός, μέσα στην ερημιά, μέσα μακριά από τον κόσμο, από την κακία και τη διαφθορά, από τους διαφθαρμένους κυρικούς, από τους πλεονέκτας άρχοντας, από τους απίστους άρχοντας και βασιλείς και τυράννους, μακριά από τον κόσμο, αετός του πνεύματος, γίγας της αρετής, εκεί έμενε. Άνοιγε τη γραφή, έβγαινε έξω στα περιβόλια, στα χωράφια, μιλούσε με τσοπαναραίους, με γεωργούς και τι έκανε, ήταν ποιητής. Δεν ήταν μόνο ρήτορας, δεν ήταν μόνο συγγραφέας, ήταν ποιητής. Δεν έχω καιρό να σας μαζέψω καμιά μέρα, να σας διαβάσω τα τραγούδια του Χριστού Γρηγορίου. Πόση στίχη, 10.000 στίχη. Τραγούδισε τα αστέρια, τραγούδισε τη θάλασσα, τραγούδισε τα ποτάμια, τραγούδισε το γάμο, τραγούδισε τη γυναίκα, τραγούδισε τα παιδιά, τραγούδισε τα δέντρα, τραγούδισε τα πάντα, τραγούδισε τους αγγέλους, τραγούδισε τον Θεό, την Αγία Τριάδα, τα πάντα τραγούδισε. Μια κιθάρα ήτανε, μια ωραία κιθάρα, το βιολί του Θεού. Βλέπετε, χριστιανοί μου, τι έχουν οι εκκλησίες, βλέπετε, αχ. Ύστερα από τόσα χρόνια απεφάσισαν στο Υπουργείο της Παιδείας να βάλουν στα σχολιά τα συγγράμματα του Γρηγορίου. Τα συγγράμματα είπαν τα παιδιά μας να πάρουν στα χέρια τους. Τι είναι ο Πλάτων, τι είναι ο Αριστοτέλης, τι είναι ο Όμηρος, τίποτε δεν είναι μπροστά στο Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος ενίκησε τον Δημοσθένη, ο Γρηγόριος ενίκησε τον Πλάτωνα και ο Βασίλειος ενίκησε τον Πίδαρο και τους ποιητάς ολόκληρος. Τι είναι αυτή, θησαυρή ανακατα. Και όμως ύστερα από τόσα χρόνια απεφάσισαν να τα βάλουν στα σχολιά. Και ήταν έτοιμα και τυπώσανε. Και καθίσαν θεολόγοι δόκιμοι και ροκήρικες δόκιμοι και μετέβρασαν τα συγγραμματά τους. Ένα πνεύμα αθάνατο. Μετά κάποιος διάβολος, που δεν θέλω απόψε να σας ταράξω, κάποιος διάβολος, ιδιωτελής και συμφροντολόγος, κάποιος διάολος που είναι μες στο Υπουργείο της Παιδείας, κατόρθωσε πάνω σε αυτή την ειδική κυβέρνησή μας, κατόρθωσε την τελευταία στιγμή να τα σβήσουν πάλι από τα σχολιά, να μην ξέρουν τα παιδιά μας το Βασίλειο, να μην ξέρουν τα παιδιά μας το Γρηγόριο, να μην ξέρουν το γραμμάστρο. Συμφροντολογία του εσχίστου είδου, σατανισμός του εσχίστου. Αλλά θα παλέψουμε, αδελφοί μου, θα παλέψουμε. Και ο Γρηγόριος θα μπει στα σχολιά μας, και ο Βασίλειος θα μπει στα σχολιά μας, και ο Χριστός θα μπει. Θυμούμαι μικρό παιδί, ήμουν μικρό παιδάκι στο χωριό μου ήμουν, και ήταν ένας τσοπάνος, και αυτός τσοπάνος ήταν έξυπνο παιδί και πήγαινε στο σχολαρχείο τότε, και στο σχολαρχείο προ 100 χρόνια είχαν το βασίλειο, και τον θυμούμαι που τέτοιες γιορτές ανέβαινε, του δίνανε ένα ποτηράκι κρασί, δεν ζαλιζότανε. Πες μας, Μπαρμπαγιώργο, πες μας ένα λόγο του Χρυσοστόμου. Και αυτός έκανε το σταυρό του και θυμούντανε το λόγο, το πιο περίφημο λόγο. Το λόγο, το πιο περίφημο λόγο του Χρυσοστόμου είναι ο λόγος που εξεφώνησε στον Ευτρόπιο, τον ανέσχυντο εκείνο τύρανον, που αυτό που όταν έπεσε από το θρόνο και έτρεμε και πίνε στην εκκλησία, λόγος προς τα Ευτρόπιον. Τον έλεγε απ' έξω και ακούγαν οι χωρικοί και θαύμαζαν. Τα παιδιά μας σήμερα ξέρουν μπουζούκια, ξέρουν τραγούδια που αν ήταν εθνικός ο ραδιοφωνικός σταθμός. Αλλά πέφτω σε μεγάλα θέματα που δεν ταιριάζουν εδώ στη μικρά μας Φλόρινα. Ταιριάζουν κάπου αλλού, κάτω στην Αθήνα, στο κέντρο του ελληνισμού. Συστάνετε αυτά τα λίγα που σας είπα. Αλλά
να τελειώσω. Εκεί λοιπόν έκανε ποίηματα. Ποίηματα, 10.000 στίχους. Ξέρετε ποιο είναι το ρεότερο τραγούδι? Το ρεότερο τραγούδι που τραγούδησε ο Γρηγόριος είναι μέσα στην εκκλησία. Είναι τη νύχτα. Είναι τη νύχτα της εορτής των Χριστουγέννων. Όταν ακούτε Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός επηγήσει, ψώθητε. Ή αυτό το τραγούδι είναι, αυτά είναι το Χριστό Γρηγόριο. Ο Γρηγόριος είναι. Ο Γρηγόριος το έκανε. Και όλα ακόμα που είναι μέσα στα μηνόλα. Στα μηνόλα. Ποιητής λοιπόν έγινε. Και κατόπι μια νύχτα που τον περίμενε, που είχαν περάσει τα μεσάνυχτα, που έμενε μόνος εκεί στην ερημιά, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό τέτοια μέρα, 25 Ιανουαρίου, παρέδωσε τη ψυχή του στο Θεό. Αυτή είναι η ζωή του Γρηγορίου, δύο λίγων λόγων. Ένα θέλω να κρατήσετε μέσα στο μυαλό σας. Από όλη αυτή τη διδασκαλία που σας έκανε πριν Γρηγορίου του Ναζενζινού, θέλω να κρατήσετε. Ένα θέλω να κρατήσετε, και επειδή εσείς εδώ μέσα δεν είστε θεολόγοι και δεν είστε ιεροκήρυκες και δεν είστε επίσκοποι, διότι κατά άλλο τρόπο θα μιλούσα, αλλά είστε όλοι οικογενειάρχοι, τίμοι οικογενειάρχοι. Είστε όλοι άντρες, γυναίκες που παλεύετε σκυρά μέσα στα σπίτια σας και σηκώνετε σταυρό. Λοιπόν, θα ήθελα να κρατήσετε εσείς οικογενειάρχοι, ιδίως δε γυναίκες, οι έγγαμες γυναίκες και οι κοπέλες που ετοιμάζονται για γάμο, θα ήθελα να κρατήσετε ένα όνομα. Το όνομα της γυναίκας που εγέννησε τον αυτόν, τον Γρηγόριο των Ναζαζινών. Το όνομά της Νόνα. Ω Νόνα, Αγία Νόνα. Αν δεν υπήρχε Νόνα, δεν θα υπήρχε Γρηγόριος. Δεν θα υπήρχε Γρηγόριος. Αν η Νόνα δεν τον αγίαζε, εάν η Νόνα δεν πήγαινε το Ευαγγέλιο, εάν η Νόνα δεν προσεύχεται για αυτόν, δεν θα υπήρχε Γρηγόριος. Τα παιδιά δεν γεννιούνται από βράχους, δεν έρχονται από το φεγγάρι και από τα αστέρια. Από μια μάνα έρχονται. Και η μάνα είναι εκείνη που δίνει κατεύθυνση μέσα στο παιδί. Ναι, υπάρχουν σήμερα μανάδες που να ταιριάζουν με την Νόνα. Υπάρχουν. Υπάρχουν σήμερα παιδάκια. Υπάρχουν παιδάκια σαν τον Γρηγόριο. Σαν τον Γρηγόριο, το θεολόγο. Εμείς που ασχολούμεθα με παιδιά. Παλαιότερο εγώ σε ροκήρυκας με καθηδικά σχολεία, σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν αγγελούδια. Αχ, τα καταστρέφουν οι μανάδες και οι πατεράδες. Θυμούμαι στη Βέρεια που ήμουν προ 30 χρόνια ιεροκήρυκας. Ήταν σε ένα κατοικητικό του Αγίου Αντωνίου. Ερχόταν ένα παιδάκι εξυπνότατο. Έκανε κάτι ερωτήσεις. Όλε ο Θεέ μου, με ζάλιζε. Εφιέστατο να ξέρει το Ευαγγέλιο, να ξέρει τον Απόστολο, να ξέρει τους χειροντισμούς. Λέω, Θεέ μου, λέω, αν το παιδάκι αυτό μείνει στην εκκλησία, θα γίνει ένας μεγάλος διδάσκαλος εκκλησίας. 4 μαθήματα, 5 μαθήματα, τον Γιώργο τον έχασα. Αλλά είχα να τον βρω. Τον πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, τον βλέπω σε ένα σοκάκι. Γιώργο! Ο Γιώργος έφευγε, σαν αγρίνι, σαν τσακάλι. Τώρα ερχόταν κοντά. Γιώργο! Λέω, εγώ τον γυνήκησα. Το πιάνω από τα αυτιά του, λέω. Γιατί αποσιάζει, γιατί δεν έρχεσαι? Αν μου λέει, αν ξέρει, λέει, με μάλωσε ο πατέρα μου, λέει. Ξέρει τι μου είπε ο πατέρα μου, λέει. Αν ξαναπά στο καθηγητικό σχολείο, λέει, θα σε σκοτώσω. Δεν θέλω εγώ παπάδε και δεσποτάδε και εικονίσματα στην εκκλησία. Πάει το παιδάκι, χάθηκε από τον άθειον αυτόν. Από τον άθειον. Και άλλα παιδιά χάνονται από τις κοσμικές μανάδες που δεν ξέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο να χορεύουν, που δεν ξέρουν τίποτα άλλο παρά να βάχουν τα δάχτυλά τους, που δεν ξέρουν τίποτα άλλο παρά να κρατούν τσιγάρο, που δεν ξέρουν τίποτα άλλο που να τραβάνε δεξιά και αριστερά, που δεν ξέρουν τίποτα άλλο που να οριάζουνε. Και έξω, τι παράδειγμα να πάρει το παιδί? Πώς να βγουν παιδιά εκλεκτά στον κόσμο? Τι να κάνει ο δάσκαλος? Τι να κάνει ο παπάς? Τι να κάνει ο δεσπότης? Το παιδί, η μάνα το φαρμακώνει, το καταστρέφει, του σκοτώνει μέσα τον άνθρωπο και τον άγγελό του. Ω μανάδες που μ' ακούτε, προσπαθήστε τα παιδιά σας. Προσπαθήστε να φυτέψετε μέσα στην καρδιά του παιδιού σας την αγάπη στον άνθρωπο, την αγάπη στον Θεό, την αγάπη στον Χριστό. Πως σας εξαρτάται. Δώστε μας την ταλέπορη γενεά μας. Δώστε μας νέους ανθρώπους. Δώστε μας δασκάλους που να πιστεύουν στο Θεό. Δώστε μας αξιωματικούς που να κρατάνε ψηλά τα ξύπητον, αμίαντα και καθαρά, υπερασπίζοντας τα στιμίας ελευθερίας του ελληνικού λαού. Δώστε μας δικηγόρους αληθινούς. Δώστε μας γιατρούς σαν τον Άγιο Ανάργυρο και τον Άγιο Παντελήμωνα. Δώστε μας γεωργούς που να σκάφτουν τη γη με το Πάτερ ημών. Δώστε μας βοσκούς τεχνίτας. Δώστε μας προπαντός. Δώστε μας επιτέλους. Ο Φλόρινα, ο πόλης της αγάπης μου και των ευθυρμών μου. Δώστε Φλόρινα με 300 δασκάλους, με 300 επιστήμονας. Δώστε μας ένα ιερέα. Δώστε μας ένα θεολόγο. Δώστε μας
φοβάστε, ναι, ο Κυριάρος είμαι, τα κυπαρίσια με περιμένουνε. Θα είμαι ευτυχής από αυτά τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, που είναι μπροστά στα μάτια μας. Θα είμαι ευτυχής μέσα στα πολλά παιδιά της Βόρεινας, τα εκλεκτά παιδιά της Βόρεινας, τα ευφυά παιδιά της Βόρεινας. Θα είμαι ευτυχής και πέραν του τάφου και μέσα στον άλλο κόσμο θα είμαι ευτυχής. Πού ξέρεις καμιά μέρα, μάνα, πού ξέρεις καμιά μέρα ένα παιδί από εσάς να γίνει ένας λαμπρόσερο κηρυκάς, να γίνει ένας λαμπρόσερο λόγος, πού ξέρεις να γίνει ένας θαυμάσιος. Θαυμάσιος ιερεύς, πού ξέρεις μες τα ποδιά αυτά να γίνει ένας επίσκοπος, όχι σαν και εμάς, επίσκοπος σαν τον Γρηγόριο, επίσκοπος σαν τον Χρυσόστομο, να σε μνημονεύει. Θες πιο μεγάλη δόξα, θέλεις πιο μεγάλη χαρά. Ας κλείσουμε την ομιλία μας σήμερα με μια προσευχή. Ο Γρηγόριε της Μικράς Ασίας, φωστήρα και αστέρι, σε παρακαλούμε, προσεύχου για μας τους ιερείς και τους επισκόπους τους ιερών. Ο Νόνα, ο Αγία Νόνα, φώτιζε τις μανάδες του κόσμου όλε. Ο Γρηγόριε, ο Βασίλειε, ο Χρυσόστομε, τρεις μεγάλοι πατέρες, πρεσβεύσατε υπερ ημών, υπερ όλων ημών, είναι ευρωμενέλεος εν τη μέρα εκείνη, εν τη μέρα της δόξης του Υιού του Θεού. Αμήν.